Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρούσα σύμβαση που έρχεται προς κύρωση σήμερα στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ για τον νεράκι. Υπακούει πιστά στον στρατηγικό προγραμματισμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ίσως είναι η μοναδική περίπτωση που ακολουθείτε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για κάτι, για την πλήρη ιδιωτικοποίηση των οργανισμών λιμένων και εν προκειμένου του οργανισμού λιμένα Ηρακλείου. Η πολιτική αυτή θεωρούμε ότι αναιρεί το μοντέλο που αναπτύχθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Διότι το μόνο που επιθυμείτε είναι να ικανοποιήσετε τα συμφέροντα μιας κλειστής αγοράς, τα συμφέροντα των ολίγων, αν μη τι άλλο, και σίγουρα όχι του δημοσίου συμφέροντος, υπό την έννοια που το αισθανόμαστε και το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Η κυβέρνηση αρνείται να προσεγγίσει τα περιφερειακά λιμάνια της χώρας με μια ολοκληρωμένη λιμενική στρατηγική, που θα ήταν υπό άλλες συνθήκες ικανή να προάγει την ισόρροπη ανάπτυξη των λιμανιών και των τοπικών κοινωνιών, με στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της οικονομίας, των εργαζομένων και φυσικά του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου επιχειρεί συστηματικά να ανατρέψει ό,τι καλό μπορεί να είχε συμβεί πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας το 2019. Το 93% των λιμένων στην Ευρώπη είναι δημόσιο, διότι το επενδυτικό πρόγραμμα των οργανισμών, οι όροι δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων σε αυτό, η τιμολογική, πολιτική και άλλα, είναι θέματα που οφείλουν να ρυθμίζονται από ένα δημόσιο φορέα. Και ο ίδιος να επιλέγει την υποπαραχώρηση υποδομών σε ιδιώτες στη βάση όμως ενός συγκεκριμένου αναπτυξιακού σχεδίου. Επιπλέον, σε μία περίοδο έντονων πολιτικών, γεωπολιτικών αναταράξεων και αντιπαραθέσεων, είναι εξαιρετικά κρίσιμη η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα στα ελληνικά λιμάνια, κυρίως για λόγους ανθικού συμφέροντος. Το τίμημα δε της υποσυζήτησης σύμβασης ανέρχεται στα 80 εκατομμύρια για την εξαγορά του όλη για 40 έτη. Ομολογουμένως, κρίνεται εξαιρετικά χαμηλό με βάση τη σημερινή κερδοφορία του οργανισμού, τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και την πιθανή δημιουργία συνθηκών μονοπωλίου στο εσωτερικό του λιμανιού. Οι υποχρεωτικές δε επενδύσεις που περιγράφονται στη σύμβαση είναι ελάχιστες σε σχέση με τη δυναμικότητα του λιμανιού, με το ύψος τους να εκτιμάται μόλις σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης δε παραχώρησης είναι, όπως σας είπα, 40 έτη. Το ύψος των υποχρεωτικών επενδύσεων, αλλά και αυτό του τμήματος, δεν δικαιολογούν τη μεγάλη διάρκεια της σύμβασης. Τα 40 έτη είναι η μέγιστη διάρκεια που προβλέπεται σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Επιπλέον δεν προβλέπονται ελάχιστα επίπεδα διακίνησης επιβατών και φορτίων, διασφαλίζοντας το λιμάνι και προφυλάσσοντάς το από την απαξίωση. Όταν τα ετήσια κέρδη προφόρων του όλοι είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια, θεωρείται πως συντρέχουν λόγοι παραχώρησης για 40 χρόνια με επενδύσεις μόλις 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο άρθρο 6 της σύμβασης αναφέρεται ότι όλοι εντός 9 μηνών θα υποβάλει master plan, καθώς και ΣΜΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο ανατίθεται ο σχεδιασμός της ανάπτυξης του λιμανιού στον ιδιώτη επενδυτή. Αντίθετα, θα έπρεπε οι μελέτες αυτές να έχουν ολοκληρωθεί από την κρατική διοίκηση του όλη, με γνώμονα την ανάπτυξη του λιμανιού και με βάση τις ανάγκες της πόλης και της περιφέρειας. Κάτι εξαιρετικά κρίσιμο στο άρθρο 9 δίνεται η δυνατότητα να απαγορεύει ο νέος ιδιοκτήτης την πρόσβαση μόνο με απλή ειδοποίηση του αρμόδιου κυβερνητικού φορέα του ελληνικού δημοσίου, ενώ αλλού προβλέπεται πως δεν απαιτείται συνένεση του ελληνικού δημοσίου για την ενεχειρία συμμετοχών ή για την εκχώρηση δικαιωμάτων γενικά και απαιτήσεων. Είναι λοιπόν δυνατόν σε μια υποδομή με δημόσια χαρακτηριστικά να απαγορεύεται η πρόσβαση του δημοσίου ή να επηρεάζεται η αξία των μετοχών την ώρα που το ελληνικό δημόσιο θα εξακολουθεί να κατέχει σημαντικό ποσοστό, άρα και την αξία του δημόσιου περιουσιακού στοιχείου? Η σύμβαση
θεωρούμε ότι δεν διασφαλίζει επαρκώς τα δικαιώματα δε των εργαζομένων. Και εδώ θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένη και αναλυτική η πρόβλεψη τήρησης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας όπως στον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ. Και επιπλέον θα πρέπει να παραχωρηθούν στην αυτοδιοίκηση, όπως είχε συμφωνηθεί, οι εκτάσεις που εξαιρούνται από τη σύμβαση. Θα ήθελα να κάνω και μία αναφορά σε μία καταγγελία της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας που απεστάλλει στον Υπουργό, για την οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθούν ορισμένες απαντήσεις. Η Δημόσια Αρχή Λιμένα, που ιδρύθηκε το 2016 προκειμένου να ασκεί δημόσιο έλεγχο στις ιδιωτικές εταιρείες ΟΛΠ και ΟΛΘ, δηλαδή να ελέγχει και να παρακολουθεί εάν τηρούνται οι όροι παραχώρησης. Ωστόσο, το 2020 προβλέφθηκε η κατάργηση της ΔΑΛ και η προσωρινή λειτουργία της έως την έκδοση προεδρικού διατάγματος ή έως την τροποποίηση του οργανισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας, κάτι που μέχρι και σήμερα δεν έχει συμβεί, ενώ οι αρμοδιότητες της αναμένεται να επεκταθούν στα λιμάνια του Βόλου και του Ηρακλείου μετά την ιδιωτικοποίησή τους. Σύμφωνα λοιπόν με την Ομοσπονδία, επιχειρείτε να αντικαταστήσετε το Συμβούλιο Διοίκησης του ΔΑΛ, στο Συμβούλιο Διοίκησης του ΔΑΛ τον εκπρόσωπο της ΠΟΙΕΝ, των εργαζομένων δηλαδή του Δημοσίου στα λιμάνια, από εκπρόσωπο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας, στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι ιδιωτικοποιημένοι οργανισμοί λιμένους. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή προωθείται η διαπλοκή ρόλων ελεγκτή και ελεγχόμενου στους ιδιωτικοποιημένους λιμένες, καθώς οι ελεγχόμενοι οργανισμοί λιμένους ΑΕ θα συμμετέχουν ενεργά δια του εκπροσώπου τους στο Συμβούλιο Διοίκησης της ΔΑΛ και η άσκηση των δημόσιων υποπτικών, ελεγκτικών και ρυθμιστικών εξουσιών στους ιδιώτες επενδυτές θα γίνονται από τους ίδιους, όπως ακριβώς καταγγέλει η ΠΟΙΕΝ. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ζήτημα εξαιρετικής σημασίας και θα πρέπει να διαλυθούν οι όποιες σκιές, εν πάση περιπτώσει. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή που μόλις τώρα δείχνετε. Θεωρούμε ότι και με αυτό το σχέδιο νόμου υλοποιείται κατά γράμμα την νεοφιλελεύθερη ατζέντα πλήρους ιδιωτικοποίησης στρατηγικών πυλώνων του δημοσίου, χωρίς να εξασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, την ισόρροπη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και, όπως προκύπτει, παραχωρώντας ακόμα και θεσμικά αντίβαρα δημοσίου ελέγχου στους ίδιους ιδιώτες επενδυτές. Ως πότε θα αντιμετωπίζετε τη χώρα ως τιμάριο προς το όφελος των λίγων? Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Χριστίδου.